Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι η χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να ξανασυζητήσουμε για τα προβλήματα της χώρας, τα οποία πολλαπλασιάζονται, γιατί είναι και η φύση της πολιτικής μας ζωής τέτοια που έχουμε διαιρετότητα, δηλαδή με το παραμικρό διαιρούνται, διχάζονται οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, γιατί μετέχουν τώρα τελευταία και πολλές γυναίκες. Δηλαδή στην υποψηφιότητα για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ήδη νομίζω είναι 2-3 γυναίκες. Επομένως έπιασε το μικρόβιο και τις γυναίκες. Ας ελπίσουμε όμως ότι είναι ένα θετικό μικρόβιο. Δηλαδή δεν είναι μικρόβιο που ήρθε για να καταστρέψει και να νεκρώσει την κοινωνία, αλλά ένα μικρόβιο για να αφυπνίσει και να ζωντανέψει τη ζωή μας. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Η γυναίκα είναι παράγον ζωής και όχι παράγον θανάτου. Είναι παράγον ζωής η γυναίκα και γι' αυτό μέχρι τώρα χρησιμοποιείται πάρα πολύ λίγο η γυναίκα. Έως καθόλου. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 γυναίκες, αλλά τελείως τυπικά. Δεν υπήρχε θέληση να δοθεί κίνητρο στην προσωπικότητα της γυναίκας. Δεν υπήρχε. Θυμάμαι Τσουδερού που ήταν κάποτε υπουργός. Τίποτα δεν είχε, που μπορούσε, αυτή είχε μία προσωπικότητα που μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο. Απεδείχθη ότι δεν έκανε τίποτα. Αλλά και άλλες γυναίκες τίποτα δεν έκαναν. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε στην προσωπικότητα της γυναίκας, η Ένωση Κεντρών, αλλά να είναι η προσωπικότητα αυτή που εφελκεί και όχι να το κάνουμε για εκμοντερνισμό. Δηλαδή πολλοί νομίζουν ότι όπως κάνει η Κωνσταντοπούλου, κάνει έτσι την καρδιά και νομίζει ότι σαγηνεύει τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν προσελκύονται αν κάνεις την καρδιά έτσι, το σχήμα της καρδιάς. Οι γυναίκες θέλουν τα προβλήματα τα καθημερινά τους να αντιμετωπιστούν. Έκανε κάτι για αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου? Τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως δεν έκανε. Την αλήθεια λέμε. Μετά λέει ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου δικηγόρος των θυμάτων των ντεμπών. Τι έκανε για τα θύματα? Ό,τι έκανε το κάνει για τον εαυτό της, για να ακουστεί. Ο θόρυβος που δημιουργεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μόνο και μόνο ένα σάλος γύρω από το όνομά της. Τίποτα ουσιώδες. Ούτε νομικά επιχειρήματα υπάρχουν, ούτε τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαστε τώρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή έδειξε πόσο σοβαρή ήταν τότε επί Τσίπρα, που ήταν πρόεδρος της Βουλής και που τάχθηκε με την πλευρά αυτών που θέλανε να φύγουν από το ευρώ. Όλοι αυτοί δηλαδή, Λαφαζάνιδες, Κωνσταντοπούλου και κάτι άλλοι, αριστεροί κραγμένοι, τι κάνανε αυτοί? Θελήσανε να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ. Αντισταθήκανε. Ο Τσίπρας ευτυχώς εκεί έδειξε σωστή τακτική, δηλαδή είχε καταλάβει ότι όλο αυτό το εγχείρημα για να φύγουμε από το ευρώ ήταν ουτοπία, ήταν βλακεία και θα οδηγούσε σε έγκλημα και έκανε πίσω. Αυτοί, Αλογίστος, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης, κάτι άλλοι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τους, συνέχισαν μέχρι τέλους να βγούμε από το ευρώ, χωρίς να υπολογίζουν αν βγούμε
τι μέλη γενέστε. Δυστυχώς. Δηλαδή η ομάδα αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που διαφοροποιήθηκε τότε από τον Τσίπρα είναι ομάδα αριστερών παλαιάς κοπής οι οποίοι θέλανε να φύγουμε από το ευρώ και να γίνουμε σαν την Αλβανία, σαν την σαν κάτι κράτη τέτοια τα οποία ήταν εκτός Ευρώπης δηλαδή. Σαν τέτοια κράτη που δεν τα λέει ο χάρτης. Αυτό επεδίωκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και ιστορικά όλοι, και ο Λαφαζάνης και ο και η Κωνσταντοπούλη και όλοι αυτοί, ιστορικά έχουν εκτοπιστεί από την πολιτική ζωή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα που λέει ότι μπήκε στη Βουλή, θέλει να ξεχάσουμε που ήταν πρόεδρος Βουλής και τη διώξανε, να το ξεχάσουμε και να θυμόμαστε ότι είναι μια γυναίκα που έχει τα θέματα της γυναίκας. Αν θυμηθούμε όμως τι στάση τήρησε τότε που ήταν πρόεδρος Βουλής, τι ήθελε να μαζί με άλλους να πάνε στο νομισματοκοπείο, να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ, αν τα θυμηθούμε αυτά τα πράγματα, τότε όχι βουλευτή δεν έπρεπε να τη βγάλουμε, ούτε κλητήρα της Βουλής. Τέλος πάντων, τώρα δεν ασχολούμεθα εμείς. Όλοι αυτοί οι αριστεροί, ο Ισαΐας, είναι κάτι άλλα ονόματα της αριστεράς, τα οποία μείνανε απλά στην ιστορία ως ανιστόρητοι. Ενώ οι άλλοι αριστεροί, υπό τον Τσίπρα, γίνανε πιο ρεαλιστές. Σώσαν την τιμή τους. Μπορεί και εκείνοι να κάναν κολοτούμπες, γιατί οι άλλα είχαν πει, άλλα έκαναν, αλλά δεν κάνανε αυτό τη δουλειά που έκανε ο Λαφαζάνης και η Κωνσταντοπούλου. Τι δεν έκαναν. Δεν έκαναν να θέσουν σε κίνδυνο τη χώρα. Η χώρα είχε κάποιο μικρό απόθεμα ευρώ για περίπτωση ανάγκης, συναλλαγών ανάγκης. Και είχε προτείνει ο Λαφαζάνης να κατασχέσουμε αυτά τα ευρώ και να δουλέψουμε με τα ευρώ εκείνα που ήταν στο νομισματοκοπείο. Τέλος πάντων την εποχή εκείνη γίνανε 1.002 τρέλες. Μη εξαιρουμένου και του Τσίπρα που έκανε τρέλες, αλλά σας λέω τελευταία στιγμή έξυπνος ο Τσίπρας είδε τον κίνδυνο να χάσει και τη σοβαρότητά του εντελώς και να πάει και φυλακή, γιατί αν μας έβγαζε από το ευρώ θα είχε και συνέπειες σε αυτό το πράγμα. Οπότε άφησε το Λαφαζάνη και την Κωνσταντοπούλου να εκπροσωπούν το τρελοκομείο. Τους άφησε αυτούς. Εμείς η Ένωση Κεντρών ήμασταν πάντα υπέρ του λογικού και του εφικτού. Απλά και το εφικτό δεν είναι μονοσήμαντο, έχει και το εφικτό πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί τρόποι, είδατε πόσο πώς λέγεται εκείνος ο Βαρουφάκης. Πήγε στην Ευρώπη με ελπίδα να πάρει ανταλλάγματα. Δηλαδή με ελπίδα να μας βγάλουν από το ευρώ, αλλά να πάρουμε ανταλλάγματα. Το πετάξαν έξω βέβαια, γιατί ο Βαρουφάκης είχε μικρόφωνα εδώ, έκανε άλλα τρελοκομεία. Πήγε μέσα στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών με μικρόφωνα. Όταν είδανε αυτοί η Έλληνα υπουργό με μικρόφωνα, σου λέει τούτη εδώ είναι κατιναριό. Εκεί θεωρηθήκαμε ότι είμαστε όχι η Βαλκάνια, ούτε, δεν θέλω ούτε καν να τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Και ο Βαρουφάκης πήγε την Ελλάδα 100 χρόνια πίσω.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έδωσαν και οι Ευρωπαίοι κάποιο χρόνο. Κάποιο χρόνο μας έδωσαν. Υπογράψαμε κι εμείς, βέβαια, τεράστια χρέη. Υπογράψαμε τεράστια χρέη. Αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Και Θεού θέλοντος, αν όλα πάνε ευνοϊκά, θα κατορθώσουμε, όχι να ξεχρεώσουμε, να ξεχρεώσουμε είναι δύσκολο, αλλά να αρχίσουμε να είμαστε έγκαιροι στην αποπληρωμή των χρεών. Έγκαιροι, δηλαδή στην πρώτη δόση παρόντες, στη δεύτερη παρόντες, αν και μας περιμένουν, κάποια χρονιά μας περιμένουν, το 32 νομίζω, μας περιμένουν με μεγάλο αριθμό δόσεων. Έχουν μαζέψει ο Στουρνάρας και άλλοι πολλές δόσεις μια χρονιά, ακριβώς για να πάθει η Ελλάδα τραλαλά. Περιμένει τραλαλά την Ελλάδα κάποια χρονιά. Έχουν συγκεντρώσει πολλές δόσεις μια συγκεκριμένη χρονιά. Οπότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Είναι σίγουρο. Ενώ επιδεικνύει η Ελλάδα κάποια θέληση και ο τουρισμός κάτι μαζεύει και, πάση περιπτώσει, κάτι γίνεται, είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη τέτοια και το άθροισμα των δόσεων στην πρώτη φορά τέτοιο που με μαθηματική ακρίβεια στις 2-3 πρώτες δόσεις μάλλον η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει να πληρώσει, όση ανοχή και αν δείχνουν οι ξένοι. Να το θυμόσαστε αυτό. Έχουν, γιατί ο Μητσοτάκης το κρύβει. Ο Μητσοτάκης λέει πάμε καλά, μαζεύουμε λεφτά, ναι, ναι, όλα αυτά πάμε καλά. Αλλά έχουν οι κυβερνήσεις υποχρεωθεί να δεσμεύσουν μια χρονιά συνολικό αριθμό δόσεων, τέτοιο που υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες μας, τις δυνατότητες της Ελλάδος. Αυτό τι συνέπειες θα έχει? Ή πρέπει να γίνει νέα συμφωνία για περαιτέρω προέκταση του χρέους ή να γίνει bankruptcy, δηλαδή είναι χρεοκοπία, να μην πληρώσουμε. Το κρύβουν όμως αυτό. Αυτό που είναι η μεγάλη αλήθεια, η ερχόμενη χρεοκοπία, που δεν μπορούν οι τοπικοί σημερινοί τομείς δραστηριότητες να αποφέρουν ωφέλη που να ξεχρεώνουν τη χώρα. Αυτό το κρύβει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, το κρύβουν όλοι. Και το αφήνουν να γίνει σαν αναπάντεχο όποτε γίνει. Σαν απροσδόκητο. Ενώ και προσδοκόμενο είναι και αναμενόμενο είναι. Είναι η πρώτη συνολική δόση των δανείων. Είναι η πρώτη δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έκανε πληρωμές, δεν διέρεσε ισοπόσως κάθε χρόνο, αλλά προέκτηνε, ας πούμε, στα 9 χρόνια. Πήγε στα 9 χρόνια το χρέος. Και έχει έτσι μία περίοδο χάριτος, αλλά έχει και ένα φοβερό ποσό πληρωμής, που δεν βγαίνει όχι από την Ελλάδα, από 10 Ελλάδες δεν βγαίνει. Ή χρειάζεται λοιπόν νέο δανεισμό της Ελλάδας ή πρέπει να δείξουν κατανόηση οι ξένοι, να δείξουν κατανόηση και να προχωρήσουμε σε συνεννοημένη επιμήκυνση του χρέους, επιμήκυνση πληρωμής του χρέους. Νομίζω έγινε σαφής έτσι ότι οι προθεσμίες που έχουν βάλει οι ξένοι δεν γίνεται να
είμαστε εμείς συνεπείς στις προθεσμίες αυτές. Δεν είναι θέμα ότι δεν θέλουμε. 10 Ελλάδες να ήτανε, δεν θα μπορούσανε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με έναν τρόπο πληρωμής που αναπάντεχα ήτανε ήτανε αδύνατος για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η παρουσία της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ πιο λυσιτελής και χρήσιμη από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, οι ξένοι πάντα θα σκεφτούν ότι προκειμένου να μας πετάξουν έξω, να μας διώξουν, μήπως είναι καλύτερα να κάνουν μία θυσία ακόμη. Αλλά αυτό δεν μπορούμε πάντα να το πιστεύουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω πού βασίζεται. Είπε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι δεν έχει, λέει, μόνο σημασία να δίνουμε τη σύνδρομή μας στην αμυντική. Σημασία έχει, λέει, σημασία έχει κιόλα να ελέγχουμε πού πηγαίνουν τα λεφτά. Να ελέγχουμε πού πηγαίνουν τα λεφτά. Όπου και πηγαίνουν τα λεφτά, είναι λεφτά για την άμυνα. Είναι λεφτά για την άμυνα και πηγαίνουν με σκοπό την κάλυψη χωρών που έχουν ανάγκη από ασφάλεια. Και δεν καλύπτεται η ασφάλεια αυτή από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή δεν μπορούν οι χώρες από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουν ασφαλείς, να δηλώσουν ασφαλείς. Επομένως, καλό είναι το πρόγραμμα ασφάλειας του ΝΑΤΟ να αλλάξει. Να πάψει να είναι θεωρητικό και να είναι πραγματικό. Είδατε, οι Ρώσοι από την άλλη μεριά δηλώνουν ότι πάντα εξετάζουν τη χρήση πυρηνικών. Γιατί το δηλώνουν αυτό? Για να ξέρουν ότι στο ΝΑΤΟ κάποτε θα τους έρθει η βόμβα και δεν θα μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Αυτό επιδιώκουν οι Ρώσοι. Μια ανασφάλεια στα κράτη του ΝΑΤΟ. Η ασφάλεια λοιπόν που ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να αποφασιστεί στο ΝΑΤΟ δεν λαμβάνεται με μία απόφαση. Η ασφάλεια λαμβάνεται με σειρά μέτρων. Η ασφάλεια σημαίνει εξοπλισμούς, σημαίνει τεχνογνωσία, σημαίνει και κατά αέρα και κατά θάλασσα και κατά ξηρά, εκεί που μειονεκτείς να παίρνεις τα μέτρα σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Βλέπετε ότι και τα κράτη του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας και αυτά ανασφαλή είναι. Βασίζονται όλα στην ασπίδα της, στην ομπρέλα της Ρωσίας. Δηλαδή θέλουν, τι θέλουν όλοι αυτοί? Να επέμβει η Ρωσία να σώσει αυτούς. Δεν είναι εύκολο η Ρωσία να κάνει παγκόσμιο πόλεμο για να σωθεί ένα-ένα κράτος. Δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι αδυναμίες του συμφώνου εκείνου. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δείχνει την ίδια αδυναμία στο ΝΑΤΟ. Αισθάνεται ανασφαλής. Αλλά η ασφάλεια ποια θα ήταν? Να πιεστούν οι Τούρκοι να μην ενοχλούν την Ελλάδα. Να οπλιστεί η Ελλάδα με όπλα, να μην φοβάται την Τουρκία. Γιατί στο ΝΑΤΟ, εκτός από το Ελλάδα-Τουρκία, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να μπορεί να παρενοχλήσει σημαντικά το status quo. Ξέρουμε κάτι άλλο στο ΝΑΤΟ που να μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω? Όχι.
Μόνο η Τουρκία αν επιτεθεί στην Ελλάδα. Αν εμπλακούν σε πόλεμο η Ελλάδα και η Τουρκία. Τα άλλα κράτη του Ανατολικού Μπλοκ περιμένουν αν έρθουν σε δύσκολη θέση να τα καλύψει η Ρωσία. Δηλαδή βλέπετε και οι δύο υπερδυνάμεις είναι ακόμη σε πολύ θλιβερό πρωτόγονο στάδιο. Είναι στο στάδιο, φώναξε τους ισχυρούς ρε. Δηλαδή ο καθένας από εμάς τους μικρότερους καλείται να φωνάξει τους ισχυρούς να τον προστατεύσουν. Το ζήτημα είναι οι ισχυροί θα προστατεύσουν ή θα τον αφήσουν μόνο του να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι στο ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ζητήσουμε εγγυήσεις ασφάλειας από το ΝΑΤΟ, όχι μόνο ασφάλειας έναντι της Ρωσίας, ασφάλειας από το ίδιο το ΝΑΤΟ να μην αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων. Γιατί η ισορροπία δυνάμεων, αν επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα, αλλάζει. Γιατί η Τουρκία είναι το δεύτερο μεγάλο κράτος σε στρατό στο ΝΑΤΟ. Είναι ο δεύτερος μεγάλος στρατός του ΝΑΤΟ είναι το, η Τουρκία. Επομένως δεν μπορείς να την θεωρήσεις δευτερεύουσα δύναμη. Έχουμε και αυτό το άσχημο, ότι μέσα στο ΝΑΤΟ η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη θέση. Είναι μεγάλη απειλή. Και είναι απειλή κυρίως για την Ελλάδα. Κατά και περιόδους απειλεί και άλλους, απειλεί αραβικά κράτη, απειλεί... Αλλά δεν νομίζω πως θα εκεί να παίζεται το παιχνίδι του κάθε Ερντογάν. Κακά τα ψέματα, απειλούμεθα από τους Τούρκους. Όταν τώρα η Τουρκία κάνει κατάσχεση στους ναούς, στους πατριαρχικούς και τους μεταβάλει σε τζαμί και το δημοσιοποιεί ότι κάναμε τζαμί την τάδε εκκλησία, αυτό δείχνει τι θέλει, τι περιμένει. Δεν το έκανε εύκολα οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι το διαμάντι της Ελλάδας και είναι το μόνο που λόγω της UNESCO έχει κάποια ασυλία στη διεθνή κοινότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις ενέργειές του, στα πιστεύω του και οι κινήσεις του Παναγιωτάτου είναι κινήσεις που έχουν κάποια ασυλία. Εκεί μπορούμε να βασίσουμε κάποια πράγματα και εκεί μπορούμε να επιμείνουμε εμείς οι Έλληνες ότι αν πειράξουν το Πατριαρχείο θα έχουν μεγάλες συνέπειες ως Τούρκοι. Και όχι να τους απειλούμε απλά, να έχουν συνέπειες. Και ήδη το έχουν πειράξει σε ένα-δύο περιπτώσεις στην Αγία Σοφιά και σε μια άλλη περίπτωση μεγάλου ναού της, στην Τουρκία, έχουν πειράξει το Πατριαρχείο. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω αν εμείς φερθήκαμε, αν παλέψαμε σωστά, αν επωφεληθήκαμε δεόντως. Το λέω και αυτό ως τα υπόψη. Δεν θέλω να ασχοληθώ πολύ με τα άλλα θέματα για του Πασόκ της ηγεσίες και του Κασελάκη τον ηγετικό ρόλο.
Τι ηγετικό ρόλο δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ηγετικός ρόλος είναι αυτός. Τι θέλει ο κύριος Κασελάκης. Σε κάποια στιγμή δήλωσε ότι δήλωσε ο ίδιος κάπου που σε μια εκπομπή που ήταν ότι η συνεχής αναφορά στο σύζυγό του αυτόν τον Νταλάρ, πώς τον είπανε, κάπως λησμονώ και το όνομά του, η μόνιμη αναφορά ότι του κάνει κακό. Αφού αισθάνθηκε ότι του κάνει κακό, γιατί δημοσιοποίησε τη σχέση του αυτή. Αν πιστεύει ότι στην ελληνική κοινωνία κάνει κακό λόγω ηθών να παντρεύεται κάποιος άντρα, γιατί το είπε δημοσίως. Να το ξεπεράσουμε και αυτό. Δηλαδή είναι ο κύριος Κασελάκης αυτός που θα μας αναγκάσει να δεχθούμε για σύζυγό του άντρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δυσκολεύει το ρόλο το δικό του. Εμάς δεν μας νοιάζει, ας πάρει ό,τι θέλει. Αν όχι άντρα, ό,τι θέλει ας πάρει για σύζυγο. Αλλά τώρα που ο νόμος έγινε να μπορεί να πάρει ό,τι θέλει, ας πάρει. Αλλά κάθε δημόσιος άντρας είναι δαχτυλοδεικτούμενος. Είναι υποτίθεται ένα υπόδειγμα μέσα στην κοινωνία. Εμείς στην Ελλάδα εδώ τι υπόδειγμα θα έχουμε. Ότι μπορούμε να πάρουμε όλοι από έναν άντρα για άντρα μας. Είναι κάπου υπερβαίνει. Δηλαδή την, όσο αλματώδη και αν έχουμε φαντασία, την υπερβαίνει αυτό που θέλει ο κύριος Κασελάκης. Ενώ σαν άνθρωπος βλέπω ότι είναι λογικός. Αλλά βέβαια όταν έρχεται και λέει ποιος θα διαγράψει, ακόμη αρχηγό δεν τον βγάλανε, αρχίζει και διαγράφει. Δηλαδή, καλά-καλά δεν τον βάλανε αρχηγό, πήρε γόμα, γομολάστηκα και διαγράφει. Κύριε Κασελάκη, η πρώτη δουλειά που έχει να κάνει ένας αρχηγός δεν είναι να διαγράφει, είναι να εγγράφει, να φέρει. Αν εσείς ήρθατε με σκοπό να διαγράψετε, με γεια σας, με χαρά σας βέβαια, ό,τι θέλετε κάντε. Αλλά ήρθατε σε ένα κόμμα που είναι δεύτερο και κινδυνεύει να το μικρύνετε, κινδυνεύει. Αυτό κινδυνεύει να το μικρύνετε. Όχι ότι το Πασόκ έχει βέβαια καμία ελπίδα να ανέβει, αλλά και ο κόσμος άμα ακούει ότι παντρευτήκατε έναν άντρα, εσείς περιμένετε κόσμο να πάει να σας ψηφίσει. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Ό,τι θέλουν να ψηφίσουν. Με ρωτάνε, λέω και στο νένο κεντρών όλα ελεύθερα είναι. Δεν θα απαγορέψω. Όποιος θέλει, ελεύθερο είναι, παντρεύεται. Τώρα και νομικά είναι ελεύθερο. Δεν το απαγορέψω εγώ. Απλά ο αυτοσεβασμός που έχουμε όλοι μας υποχρεώνει να έχουμε στις παραδόσεις και τα ήθη μας μία προσοχή. Δεν ξέρω. Και βγαίνουν και λένε όλα τα ίδια και τα ίδια. Βγαίνει ο Κασελάκης και λέει ότι τώρα λέει θα δέχεται έναν. Δηλαδή μέχρι τώρα δεχόσασταν 2-2. Πώς δεχόσασταν. Κάθε αρχηγός. Πώς δέχεται κόσμο. 2-2, 3-3, πόσους δέχεται. Τι είναι και αυτός ο Κασελάκης. Δεν μπορώ να... Μάλλον δεν δεχόταν κανέναν αυτός. Αυτός δεν δεχόταν κανέναν. Ήρθε
στον δρόμο που του άνοιξαν οι άλλοι, παρέλαβε την πελατεία του Τσίπρα και τα διέλυσε όλα. Αυτό πιστεύω. Λέει θα δέχεται έναν τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν αυτοί να σε δούνε. Οι οπαδοί θέλουν να σε δούνε. Εγώ νομίζω ότι και από τους οπαδούς που ψηφίσανε για αρχηγό, λίγοι είναι αυτοί που ψηφίσανε Κατσελάκη. Απλά πολλοί αηδιάσανε και δεν πήγανε καθόλου. Ας το διάλογο, δεν πήγανε καθόλου. Σου λέει με τέτοιους που βάζουνε, περιμένατε όλοι, κύριε Κασελάκη, κύριοι άλλοι όλοι, περιμένατε να πάει ο κόσμος να σας ψηφίσει, να πει τι ωραίος ο Κασελάκης, πάμε να ψηφίσουμε. Ή ο άλλος ο Φίλης, ή ο άλλος ο... Τέλος πάντων, δεν λέω τώρα ονόματα, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω και τι στάση λαμβάνουν οι διάφοροι. Φαραντούρης, ακούω κάτι ονόματα. Ο Φαραντούρης είναι συγγενής της Φαραντούρη της τραγουδίστριας, άραγε είναι. Μάλλον είναι. Της Φαραντούρη, της τραγουδίστριας. Αν είναι, δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Όλοι βγαίνουν με ονόματα που παραπέμπουν σε παλαιότερα πράγματα. Να δούμε. Εκείνο που θα είναι απογοητευτικό είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ θα συγκεντρώσει κόσμο. Γιατί όλοι αυτοί που πάνε στο ΠΑΣΟΚ είναι οι ίδιοι παλαιοί. Γερουλάνος, δεν είναι κανένας... Ο Γερουλάνος όλοι ξαναήτανε. Και ο Κατρίνης ξαναήτανε. Όλοι ξαναήτανε αυτοί ο Γερουλάνος. Ποιος άλλος είναι στο ΠΑΣΟΚ. Τους είχαμε κάπου. Μας το στέλνουν συνέχεια. Αλλά τι να τους κάνουμε, θα μου πείτε. Τους πήρανε τώρα από εδώ. Είναι ο Γερουλάνος, είναι ο Γιαννακοπούλου, είναι ο... Όλοι αυτοί είναι... Απλά βγήκανε βουλευτές και υποφελούνται που βγήκανε βουλευτές. Σου λέει θα μπω και υποψήφιος αρχηγός. Χωρίς όμως καμία πιθανότητα εκλογής. Εκείνος που ελέγχει το κόμμα είναι ο Ανδρουλάκης, επειδή έκανε τους συνδυασμούς ο Ανδρουλάκης, είναι αυτός που έκανε μέσα στο ΠΑΣΟΚ τους συνδυασμούς αναπεριφέρεια. Οπότε όσοι μπήκανε στους συνδυασμούς, θεωρούνται ότι έχουν υποχρέωση του Ανδρουλάκη. Και ο Δούκας είναι αυτός που λόγω αξιώματος μπορεί να προσελκύει τους... τους ψηφοφόρους, δηλαδή, του ΠΑΣΟΚ. Αλλά όλοι αυτοί μέχρι ενός σημείου, σε χλιαρό βαθμό, ενδιαφέρουν τους οπαδούς. Δεν ενδιαφέρουν πολύ. Ούτε είναι σε θέση, όπως σας είπα, δεν είναι σε θέση να... να έχουν εμβέλεια σε όλη τη χώρα, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζουν τα οικονομικά του κόμματος, ούτε και να πούν πώς θα ξεχρεώσουν, γιατί έχει 500 εκατομμύρια χρέη στις τράπεζες το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει όλοι αυτοί λοιπόν που υποβάλλουν αίτηση για αρχηγή να δηλώσουν έναν τρόπο πληρωμής εν μέρη έστω του χρέους. Δεν μπορεί να δηλώνεις πας για αρχηγός και να μην σε νοιάζει τα 500 εκατομμύρια τι είναι. Είναι μεγάλο παλούκι
στο νέο αρχηγό το χρέος. Αυτό να το ξέρετε, δεν είναι μικρή υπόθεση. Και ο Δούκας, επειδή είχε μια επιτυχία, επειδή πήγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι ψήφισαν τη δεύτερη Κυριακή για να μην βγει ο Μπακογιάννης και εμείς οι Ένωση Κεντρών όλοι ψηφίσαμε τον Δούκα για να μην βγει ο Μπακογιάννης. Δεν θέλαμε δεξιά. Μην νομίζει ο Δούκας ότι όλους εμάς μας κάνει ό,τι θέλει, γιατί αυτός απειλεί και κάνει εκεί, λες και είναι στο τσεπάκι του όλοι οι ψηφοφόροι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι θα πει για να δούμε αν θα ψηφίσουμε και τι θα ψηφίσουμε. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζω εγώ, αλλά γενικά ένας δημοκράτης δεν νομίζω έχει υποχρέωση να ψηφίσει μέσα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πρόδωσε την απλή αναλογική. Δηλαδή, το πρώτο που είδα εγώ μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που μας βρίσκει τελείως αντίθετο σε εμάς τους κεντρώους, είναι ότι δεν είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Είναι υπέρ της ενισχυμένης. Άρα, δεν έχουμε καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δημοκράτης δεν μπορεί να ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Τώρα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αν θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, είναι άλλη ιστορία, δικό τους θέμα. Πάντως και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αν πάνε και ψηφίσουν υπέρ του Δούκα, ξέρω εγώ, πουλήσανε και αυτή την απλή αναλογική. Ούτε αυτοί έχουν μπέσα. Γενικώς η απλή αναλογική είναι μια εμβαδομέτρηση των πιστεύω του κόσμου. Όποιος την πουλάει, πουλάει και τη δημοκρατία. Γιατί με αυτό το σύστημα που έχουμε τώρα την ενισχυμένη, εκβιάζεται ο πολίτης. Περνάει ο εκβιασμός στον απλό ψηφοφόρο. Έτσι είναι. Υπομονή λοιπόν. Υπομονή να κοιτάζετε και να ξανακοιτάζετε την ομιλία που έκανα στο ΠΑΣΟΚ, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που με είχε καλέσει η κυρία Γεννηματά. Ήταν η μόνη που με κάλεσε, γιατί ήξερε ότι εγώ θα μιλήσω για την απλή αναλογική. Βέβαια εκεί εξεμάνησαν κάποιοι άλλοι, γιατί οι άλλοι του συνεδρίου ήταν υπέρ της ενισχυμένης. Έτσι φάγανε τα μουστάκια τους μες στο ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι έκανανε μες στο ΠΑΣΟΚ. Φάγανε τα μουστάκια τους. Εγώ γιατί πήγα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Πήγα για να τους πω ότι τι σας λείπει για να ενώσετε τη Δημοκρατική Ελλάδα, να ενωθεί. Και τι λείπει η απλή αναλογική. Και συγχρόνως το είπα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το κατάλαβε και όλοι στρέφονται τώρα εναντίον μου. Όλοι στρέφονται εναντίον μου. Δεν είναι όμως έτσι. Γιαννακοπούλου είναι μία που είναι δικηγόρος που έβαζε για στην Αθήνα, στην περιφέρεια, πώς λέγεται, όχι πολυπατικής, περιφέρεια
στο Περιστέρι που λέγεται. Διαμαντοπούλου, Αποστολάκη είναι και αυτή βάζει. Διαμαντοπούλου, Δούκας, Γερουλάνης, Κατρίνης βάζει. Ναι. Κανελάκης. Και τώρα αυτοί βάζουν απλά για να... Αυτοί οι περισσότεροι δεν θα βρουν τίποτα. Αμφιβάλλω αν βάλουν, γιατί θέλει και το 10% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μήπως λοιπόν τους βάλουν απλά για να... για να πούνε, να, είχαμε 10 αντιπάλους. Δεν νομίζω ότι όλοι είναι ισοδύναμοι αυτοί. Αν αφαιρέσουμε τον Δούκα και τον... τον Ανδρουλάκη, αυτοί είναι οι δύο σοβαροί. Δούκας και Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών θα κρυθεί η ηγεσία. Αλλά το θέμα είναι, όποιος από τους δυο έρθει πρώτος θα μπορέσει να ενώσει όλους τους άλλους ή θα αρχίσει και η περαιτέρω διάλυση μετά. Νομίζω νωρίς ξεκίνησε η διάσπαση και τώρα είναι αργά να, το, να συγκολλήσουν τα τεμάχια. Είναι αργά. Είναι αργά να συγκολλήσουν τα τεμάχια τώρα. Καταλάβατε. Τι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι παιδιά του ταξιτζίδου. Θέλουν, ο Μητσοτάκης λέει θέλει τώρα, θα βάλει και με τους ταξιτζίδες τώρα. Θέλει να μπορούν όλοι να κάνουν τους ταξιτζίδες. Δηλαδή ένας ιδιώτης με το γιο ταχύ του να βάζει μέσα 5 ανθρώπους και να παίρνει λεφτά. Ακούτε τι θέλει ο Μητσοτάκης. Όπως όλα ο Μητσοτάκης λέει, η μαϊμού δεν μπορεί, τα κάνει κρεμαστάρι. Δεν χρειάζεται να παίρνεις άδεια ταξί. Άμα έχεις φιλία με το Μητσοτάκη, σου δίνει άδεια να κάνεις τον ταξιτζή. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω σε αυτόν τον τόπο. Αγωνιστήκαμε να γίνουμε μια κοινωνία οργανωμένη και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης και μας διαιρεί. Πολλοί ταξιτζίδες δεν φέρονται καλά, αλλά όχι και να τους παίρνουμε τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο, να δίνουμε σε όλους τη δυνατότητα να γίνουν ταξιτζίδες. Γιατί αν όλα τα γιοταχή γίνουν ταξί, τότε καήκαμε. Δεν ξέρω, συμβαίνουν πράγματα σε αυτή τη ζωή απροσδιόριστα, που δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εμείς θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως για τα θέματα της ψηφοφορίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ ακόμη δεν έχω μιλήσει. Εμείς προς το παρόν κανέναν δεν ψηφίζουμε από το ΠΑΣΟΚ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε τον Κασελάκη άχρηστο. Δυστυχώς η Δημοκρατική Παράταξη είναι ορφανή. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ένα πρόσωπο να το θέλει ο κόσμος, όχι με το ζόρι. Αυτός που πρέπει να πολεμήσουμε είναι ο Μητσοτάκης. Ο εθνικός κίνδυνος είναι ο Μητσοτάκης. Ζητείτε λοιπόν ένα άτομο να μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αυτό ζητείτε και θα το βρει. Ο Θεός της Δημοκρατίας θα βρει ένα τέτοιο άτομο. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε προϊόντος του θέρους. Ξεκινάει ορμητικά πάλι η εκπομπή, όπως ήταν πάντα. Είναι μια εκπομπή που δεν μπορούμε να την σταματήσουμε, γιατί είναι η επαφή μας με χιλιάδες ανθρώπων. Βέβαια, από αυτές τις χιλιάδες ανθρώπων έχουμε κάποια παράπονα. Ότι την περίοδο των εκλογών δεν κάνουν το καθήκον τους
και δεν δίνουν την βαρύτητα και τη σημασία στην ψήφο που έπρεπε, που οφείλουν να δίνουν. Τέλος πάντων, η κοινωνία μας έχει πολλά βάρη και είναι φυσικό πολλά από τα βάρη να τα χάνει κάθε πολίτης, δηλαδή να μην τα συνεχίσει να τα σηκώνει. Και έτσι επωφελούνται οι δημαγωγοί, επωφελούνται οι λοποδίτες, επωφελούνται οι λαϊκιστές, όπως τώρα η Ένωση Κεντρών μίλησε σε όλα τα επίπεδα, προειδοποίησε και για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ και όλους. Ο λαός όμως πολύ λίγο βασίστηκε εις όσα του είπαμε. Πολύ λίγο. Βέβαια στη συνέχεια πλήρωσε την ύφη. Ο λαός στη συνέχεια πλήρωσε την ύφη. Κανένα λάθος δεν περνάει απαρατήρητο. Κανένα λάθος δεν περνάει ατιμόρυτο. Μην νομίζετε ότι τα λάθη του λαού συγχωρούνται. Δεν συγχωρούνται. Όπως την απλή αναλογική που την πρόδωσε ουσιαστικά ο λαός. Του είχαμε πει ότι αυτοί που βάζουν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είναι όλοι της αρπαχτής. Δεν είναι γιατί αγαπάνε τους πολίτες. Θα τα δει λοιπόν ο κόσμος τώρα, δεν θα τα δει. Ασφαλώς θα τα δει. Θα φανεί τι αγαπάνε. Το σαρκείο τους αγαπάνε. Όλοι αυτοί που εξελέγησαν ευρωβουλευτές αγαπάνε το σαρκείο τους. Ένας μάλιστα εκείνος ο Φίβος από την Κύπρο, αυτός εντυπωσίασε όλους που εξελέγει, αλλά απέδειξε ότι είναι αδιάφορος προς όλα. Δεν εξελέγει με βάση κάποια κάποια υπόσχεση. Δεν εξελέγει με κάποια υποθήκη. Είπε απλώς ο κυπριακός λαός, αντί να πηγαίνουμε σε όλους τους ίδιους, πάμε εκεί. Και εκεί που πάμε για χαβαλέ. Δεν πήγανε για να βρουν μια άλλη λύση. Και αυτός τι έκανε. Μου έδειξε ένα μικρόφωνο και λέει, παίρνουμε, ο κάθε ευρωβουλευτής παίρνει 8.000 το μήνα μισθό, 30.000 το μήνα αμοιβή. Έβαλε με τη σειρά το τι παίρνει. Γιατί αυτό τον ενδιέφερε και αυτό είναι το τι θα πάρει. Δεν ήταν ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο πήγε κόντρα στις συνήθειες. Ήταν ένα πρόσωπο που βάλθηκε να αποκαλύψει το βρώμικο ρόλο των υπολείπων. Αλλά συνεχίζει στον ίδιο βρώμικο ρόλο και το ίδιο πρόσωπο. Αυτά, αν αυτό περιμέναμε κάποιον που να βρωμάει και αυτός, αλλά να το λέει ότι βρωμάει, αν ένα τέτοιον περιμέναμε, με γεια μας, με χαρά μας. Και το είπανε πια όλες οι εφημερίδες και όλα τα κανάλια, ο Φίβος, ότι είναι ο Φίβος ο ευρωβουλευτής της Κύπρου, αντίθετος με όλες τις συνήθειες, ότι δαμάζει το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο. Τραγουδώντας, κάνοντας διάφορα
Γιατί απόψεις δεν μπορεί να έχει, γιατί δεν γνωρίζει και απόψεις περί δημοκρατίας, περί της θέλησης του κόσμου κλπ. Αυτά όλα περνούνε απαρατήρητα. Παρατηρούμε το ότι δεν παρατηρούμε τίποτα. Έτσι κατάλαβα εγώ. Γιατί αν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο θα το λέγανε. Αν αυτό είναι ο αιρετικός φίβος, τι μισθό θα παίρνει, πόσους υπαλλήλους θα έχει, τέτοια πράγματα. Αυτά έβγαλε στη φόρα. Αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε όλα και με τη Σπυράκη. Και η Σπυράκη δεν διώχθη γιατί μερικούς υπαλλήλους τους είχε αναφέρει. Της Νέας Δημοκρατίας η Σπυράκη. Αλλά την εξανάβαλε ο Μητσοτάκης, απλά δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Είναι και μερικοί που τιμωρούνται από τον ίδιο τον κόσμο. Αλλά είναι και μερικοί που ενθουσιωδώς ψηφίζονται από τον κόσμο ενώ δεν έκαναν τίποτα. Όπως ο Αυτιάς. Ενθουσιωδώς ψηφίζονται από τον κόσμο και αν τον ρωτήσεις τι έκανες εσύ, όλο θα για τον κόσμο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Λόγια του αέρα. Έχει μάθει αυτός λόγια του αέρα. Τέλος πάντων, μπορεί να μην φταίει ο Αυτιάς, μπορεί να φταίει ο κόσμος που ψήφισε τον κύριο Αυτιά. Έτσι νομίζω. Ότι μπορεί να φταίει αυτός που τον ψήφισε. Πάντως στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη χλιαρά έως αδιάφορα. Ακόμη οι τηλεοράσεις μιλάνε για ηθοποιούς, για καλλιτέχνες, δεν μιλάνε για κάτι αξιοπρόσεκτο. Δηλαδή τα θεάματα που μας δείχνουν οι τηλεοράσεις είναι θεάματα μηδαμινής αξίας. Και λέει ο Μάνεσης αυτός του Αλφα, λέει κουράστηκα, λέει δεν μπορώ άλλο και ειδήσεις και εκπομπή. Μόνο εκπομπή και πολλοί είναι. Ποιος έβαλε να βάλεις και τα δύο. Εσύ μόνος σου. Με το κανάλι παρουσιάστηκες και είπες ναι μπορώ. Η προθυμία σου να υπηρετήσεις τον Αλφα σε έκανε μαϊντανό. Ζήτησε ο κόσμος να είσαι και ειδήσεις και εκπομπή. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, η τηλεόραση θέλει εκβάθρον αλλαγή. Δεν είναι επαρκή μια ελαφρά μεταρρύθμιση. Στην τηλεόραση, καταρχάς, εκείνο που είναι το βασικό πράγμα είναι το κριτήριο το πολιτικό. Έχουν βάλει τρία κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα τρία. Άλλα κόμματα δεν υπάρχουν. Τι κάνουν αυτά τα τρία κόμματα? Μονοπόλιο και διώχνουν τον κόσμο. Διώχνουν τον κόσμο να μην βλέπει τηλεόραση. Ξέρετε κανέναν που βλέπει τηλεόραση? Κάτι φανατική της Νέας Δημοκρατίας, κάτι του ΠΑΣΟ, κάτι παρακολουθούν λίγο τις εξελίξεις,
όσον αφορά τις αλλαγές ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο αυτά τα τρία θέματα. Κατά τα άλλα είναι παντελώς αδιάφοροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, έχω κουραστεί βέβαια να ασχολούμαι και με τους άλλους, γιατί συχαίνεται κανείς τον εαυτό του να μιλάει για τα ίδια και για τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο απειλεί ότι θα διαγράψει αν ένας διαφωνήσει δημόσια με κάτι που έχουν αποφασίσει τα όργανα. Αν κάποιος λοιπόν αποφασίσει στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι και στα όργανα έχει αποφασιστεί το διαφορετικό, με βάση αυτά που είπε ο Κατσελάκης, πρέπει να τον διαγράψουν. Και πετάγεται ένας και είπε, μα η αξία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν διέγραψε οποιονδήποτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, δεν διέγραφε οποιονδήποτε. Επιτρεπόταν να μιλάει κανείς. Το δικαίωμα γνώμης το είχαν. Πώς θα διαγράφουμε. Τέλος πάντων. Προφανώς το είπανε, μήπως φοβηθούν κάποιοι. Αλλά ένας που φοβάται δεν τολμάει να διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται ένας που δεν φοβάται. Δηλαδή όσοι διαφοροποιούνται οργανωμένα, καλυπτόμενοι από τους υπολείπους, δεν φοβούνται μήπως τους διαγράψει ο κάθε Κασελάκης. Τώρα με ρωτάνε πολλοί φίλοι, τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει υποτίθεται πάρει ένα δρόμο χωριστό. Τι γίνεται με το δρόμο αυτόν. Ούτε το ΠΑΣΟΚ καλά-καλά ξέρει τι δρόμο έχει πάρει. Τελικά βάζουν όλοι οι παλαιοί, οι παλέμαχοι δηλαδή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, βάζουν όλοι. Βάζει η Διαμαντοπούλου, η οποία είχε τάσει προς τα δεξιά. Τι δουλειά έχει να θέλει να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αφού έτεινε προς τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι την περιμέναμε να μπει κάπου επικρατείας, να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή βάζει στο ΠΑΣΟΚ. Η άλλη πάλι ο Δούκας. Ο Δούκας είναι δήμαρχος και με αυτό το πλεονέκτημα θεωρεί ότι μπορεί να είναι διάδοχος του Νίκου, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρουλάκη. Να είναι διάδοχος. Αλλά όλοι και οι άλλοι, η μία κοπέλα η Αποστολάκη και οι άλλοι του Βενιζέλου μία ιδιαίτερα που ήταν παλιά, είναι και αυτή που βάζει στο ΠΑΣΟΚ. Και όλοι αυτοί που θέλουν να είναι υποψήφοι, κανένα πολύ σοβαρό γεγονός δεν επικεντρώνει την προσοχή του κόσμου σε αυτούς. Δηλαδή πολιτικά, για την απλή αναλογική, κανένας δεν μιλάει. Από όλους τους υποψήφιους αρχηγούς, είναι κάποιος υπέρ της απλής αναλογικής. Δεν βλέπω. Ούτε Ανδρουλάκης, ούτε... Κανέναν δεν βλέπω. Όλοι συνεχίζουν μία πεπατημένη χασούρας. Δηλαδή, για να χάσουν στο ίδιο στυλ με τον προηγούμενο.
Τι να κάνουμε. Μάλλον περισσότερο φαίνεται ότι βάζουν οι υποψήφοι αυτοί στο ΠΑΣΟΚ για διαφημιστική ρεκλάμα. Να ακουστεί το όνομά τους, όχι για να βγούνε. Για να βγούνε από αυτούς, μόνο ο Δούκας είναι και ίσως και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να έρθει δεύτερος μάλλον ο Ανδρουλάκης. Δεν θα καταφέρει να έρθει πρώτος. Γιατί αν είχε σοβαρό ρεύμα υπέρ του, δεν θα είχε τόσους πολλούς ανταγωνιστές. Το να είναι αρχηγός ενός κόμματος κάποιος δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχει τον αέρα του νικητή, την πείρα του να ηγείται μιας προσπάθειας, να έχει εμβέλεια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τον αρχηγό. Μπορεί βέβαια να τον κάνει και να τον κάνει με ημίμετρα και να χάσει. Όσοι τον κάνουν ατελώς τον αρχηγό, οδηγούν το κόμμα σε ήττα. Να ξέρετε. Τώρα δεν μπορείς να εμποδίσεις και τους άλλους να θέλουν όλοι αρχηγία. Έπρεπε, αλλά όπου δεν υπάρχει ένας αδιαπραγμάτευτα πρώτος, μαζεύονται πολλοί εκεί και χάνει ο Κάβουρας το ζουμί του. Τι να κάνουμε. Και το βλέπετε αυτό από τα σποτάκια των αρχηγών που βγάλανε στο ΠΑΣΟΚ, τα σποτάκια, τα οποία λένε είμαι έτοιμη για να αναλάβω ηγεσία, είμαι έτοιμος για να οδηγήσω στη νίκη το ΠΑΣΟΚ. Εδώ πέρα ένας κύριος μας θυμίζει μερικά ονόματα. Τα ξέρουμε τα ονόματα. Νάντια Γιανακοπούλου είναι μια κοπέλα που βάζει για αυτή, από την Αθήνα, δυτικά της Αθήνας είναι. Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επίσης βάζει. Η κυρία Αποστολάκη, η οποία είναι αυτή του Βενιζέλου η φίλη. Και ο Γερουλάνος, είναι ο... Α, και ο Κανελάκης ο δημοσιογράφος. Τώρα, δεν είναι κακό παιδί ο Κανελάκης, αλλά δεν θα πάρει πολλούς ψήφους, ξέρετε γιατί. Γιατί αντί να βγάλει ένα σχέδιο οράματος για το ΠΑΣΟΚ, λέει, Αντρέα, δεν σε ξεχνάμε. Ακούστε με τι όραμα κατεβαίνει ο Κανελάκης, ο Γιάννης. Λέει, Αντρέα, δεν σε ξεχνάμε. Οπότε τον Αντρέα πάει να τον μιμηθεί σαν Αντρεϊκός ο Κανελάκης. Αλλά δεν ξέρει ότι ο Ανδρέας πλέον αμφισβητείται. Ο Ανδρέας, ναι, ήταν καλός για την εποχή εκείνη του Ρουσφετιού, των διορισμών. Ήταν καλός ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά οδήγησε και στη φτώχευση. Οδήγησε τη χώρα στην κρίση, την οικονομική. Και δεν είναι εποχή για να τη μιμούμεθα. Η εποχή Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι κατάλληλη για να την μιμούμαστε.
όλοι στο ΠΑΣΟΚ την αποφεύγουν. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι άλλα τα κριτήρια. Δεν είναι ο καλός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν καλός, γιατί έκανε και ρουσφέτια και διορίζανε και έκανανε. Όμως, αυτά που έκανε, που έριξε την Ελλάδα έξω, που δεν μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι κλπ, είναι κατορθώματα του Τσίπρα. Επομένως, ούτε ο Τσίπρας είναι, δηλαδή είναι attractive πρόσωπο. Είναι πρόσωπο, δηλαδή, που προσελκύει. Και ο Τσίπρας ανθρωποδιώκτης είναι. Γιατί έκανε της Μακεδονίας την προδοσία. Έκανε πολλά. Δεν έκανε ένα και δύο. Δηλαδή και στον Τσίπρα ζητάνε άλλη εποχή. Εσένται κατεσχήνη για την εποχή Τσίπρα. Δεν ονειρεύονται επιστροφή στην εποχή Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν, και οι δύο εποχοί ηγέτες και ο Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ που ονειρεύεται να γυρίσει δεν τον θέλουν. Άλλο αν τον εκτιμούν ως ηγέτη, αλλά δεν τον θέλουν στη σημερινή εποχή ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ιζέτο το ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα δεν επιδοκιμάζουν καθόλου το ρόλο του. Είναι ένας ρόλος κολοτούμπας προς την Ευρώπη. Είναι ένας ρόλος πάνω και κάτω. Δηλαδή δεν ξέρουν με ποιον είναι. Και οι ηγέτες που έρχονται, ακόμη και οι Ρώσοι, από ό,τι είδατε, οι Ρώσοι στείλανε ευχετήριο στη Γαλλία, να πάει καλά στις εκλογές η Γαλλία, εννοώντας να πάει καλά στις γαλλικές εκλογές στη Γαλλία. Όμως, όταν ήρθαν οι εκλογές, οι Γάλλοι δεν ψήφισαν αυτό που ήθελε ο Ρώσος. Ο Ρώσος ήθελε να κάνει κουμάντο στις γαλλικές εκλογές. Δεν έκανε όμως. Δεν μπόρεσε. Από εκεί και μετά, εσείς θα κρίνετε. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι αναλογίες δεν είναι εύκολες. Όπως λέω χάρη ο στις γαλλικές εκλογές, δεν ξέρουν καν ποιος νίκησε. Ο λαός της Γαλλίας μόνος του ανέτρεψε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Την πρώτη Κυριακή φάνηκε να νικούσε η αριστερά στη Γαλλία. Τη δεύτερη Κυριακή φάνηκε να δίνουν λίγο σε όλους. Στον Μακρόν, σε όλους από λίγο. Δηλαδή, ένα είδος ακυβερνησίας. Θα δούμε. Δεν δώσανε σε κανέναν σαφή εντολή. Οπότε, θα υπάρξει μια συγκυβέρνηση που θα οπισθοχωρεί ο καθένας, γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να επιβιώσει.
Μπορεί να δείξουμε και το βιβλίο. Όλοι πρέπει να προμηθευτείτε το βιβλίο. Θα έρχεστε Καρόλου 28 στην Αθήνα. Εργάσιμες ώρες. Καρόλου 28 στον 5ο όροφο. Στην πλατεία Καραϊσκάκη των Αθηνών. Για να παίρνετε το βιβλίο δωρεάν θα το παίρνετε. Δεν υπάρχει αντίτιμο για το βιβλίο. Και καλό είναι να εγγράφεστε και μέλη, γιατί εδώ το έντυπο έχει μέσα και εγγραφή μέλους το έντυπο και υπογράφεται για να είστε μέλη. Και κάποιοι που έχετε από παλιά υπογράψει ως μέλη, πρέπει να συλλογιστείτε πόσο σοβαρή κίνηση είναι το να εγγραφεί ένα σε ένα κόμμα. Γιατί μερικοί ήρθατε και δεν ξαναήρθατε έκτοτε. Δεν είναι αυτό ότι καλύτερο. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από εσάς σαν μέλη. Δεν ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά ζητάμε μια ενεργότερη συμμετοχή. Δηλαδή, κάθε φορά σε κάποια συγκέντρωση να έρχεστε, στη συγκέντρωση να κάνετε και μια συγκέντρωση στην περιοχή σας. Δηλαδή, να ζωντανέψει λίγο το τοπικό στοιχείο της Ένωσης Κεντρών. Αυτό ζητάμε. Να ζωντανέψει το τοπικό στοιχείο. Να μην τα περιμένουμε όλα από τις εκλογές. Η γνώμη μου είναι αυτή. Γιατί κάποιοι από εσάς, δεν λέω όλοι, κάποιοι, σε μία περίοδο ενθουσιασμού, στείλατε ένα email, γραφτήκατε και νομίζατε ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Δεν είναι. Το καλύτερο είναι ένα μέλος να είναι παραγωγικό, δηλαδή να γράψει κι άλλους, να έρχεστε να βλέπετε τα στελέχη του κόμματος, να συζητείτε, να δείτε τι δυσκολίες συναντάμε. Αν έχετε απορίες επί των απόψεών σας, κάποιοι έχουν απορίες επί των απόψεων. Αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι, εδώ με ειδοποιούν ότι σήμερα είναι η ανάμνηση της σύνδεσης της Ελλάδας με την κοινή αγορά. Είναι μια σημαντική μέρα, γιατί η κοινή αγορά αλλάζει σε όλες τις χώρες το εμπορικό και οικονομικό χάρτη. Οπωσδήποτε η Ελλάδα μπήκε στην κοινή αγορά κάτω από δύσκολες διαδικασίες. Και μέσα από πρόγραμμα που μας υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά. Και είναι σημαντικό για τη χώρα μας το ότι κατόρθωσε μια χώρα που προήλθε από δύο πολέμους, η Ελλάδα, από εμφύλιο, κατόρθωσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, δηλαδή στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε, με πολλές ατέλειες και με αρκετή ακαταστασία,
ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε επέτρεψε πολλά λάθη αντιλαϊκά. Επέτρεψε τα οικονομικά συμφέροντα να αρπάξουν το αίμα και το μόχθο του λαού. Θα ήταν διαφορετική η θέση της Ελλάδος αν είχαμε προετοιμαστεί, ενώ τώρα μπήκαμε απροετοίμαστοι και σηκώσαμε το βάρος στην πλάτη μας. Και ενώ είμαστε σαν λαός πρόθυμος να ανταποκριθούμε στη θέληση των Ευρωπαίων, δείξαμε ότι δεν μπορούσαμε. Τέλος πάντων, τώρα κατόπιν εορτής, πολλά μπορεί να λεχθούν. Σημασία έχει ότι διαχειλίων βατσάνων περάσαμε μέσα από την ανηφόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν απροετοίμαστες. Το τραπεζικό σύστημα επίσης ήταν ανέτοιμο. Και έτσι πολλοί λένε ότι η είσοδος των τραπεζών μας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να είχε άλλη ακολουθήσει γραμμή. Έτσι κουράστηκε και η Ελλάδα και υποβλήθηκε σε μεγάλες θυσίες. Και πολύ κουραστήκαμε και πολύ θυσιαστήκαμε έτσι όπως έγινε. Ενώ κάποια οικονομικά συμφέροντα εντός Ελλάδος, η ολιγαρχία του πλούτου κονόμησε. Ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα διευκόλυνε κάποιο Λάτσι, κάποιο Νιάρχο, κάποιο Νάση, κάποιους την ολιγαρχία, τη διευκόλυνε. Όχι όμως την Ελλάδα. Δεν είναι Ελλάδα ο Λάτσις. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ένωσης Κεντρών. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί θεωρεί την Ελλάδα ταυτισμένη με την Ευρώπη. Δεν είναι το ίδιο. Όταν πηγαίνει καλά ένας ή τρεις, δεν σημαίνει ότι όλοι πηγαίνουν καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αυτό κουβαλάμε, το αμάρτημα αυτό το κουβαλάμε ακόμη. Όταν λέμε να μπούμε στην Ευρώπη, δεν εννοούμε να μπει ένας ή δύο ή πέντε. Εννοούμε το σύνολο των τομέων να εισέλθει στην Ευρώπη και να είναι σε θέση να είναι βιώσιμο, να αγωνιστεί, να τα φέρει βόλτα και να παραμείνει και όχι να λυγίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάλι εσείς θα το κρίνετε. Γιατί έρχεται κάθε τόσο η ώρα που θυμούμαστε κάποιες ημερομηνίες χαρακτηριστικές
είτε που μπήκαμε στην Ευρώπη, είτε που μπήκαμε σε διάφορα μέρη και λέμε, α, ωραία, ναι, ωραία, αλλά τι ωραία. Όλα αυτά ήταν ωραία για πέντε, όχι για το σύνολο του λαού μας. Και αυτό είναι που φωνάζει το κουκουέ, κάποια κόμματα που γαυγίζουνε μονίμως, ότι δήθεν δηλαδή μάχονται για όλο τον κόσμο. Ενώ η αλήθεια ποια είναι? Ότι θέλουμε την ευτυχία και την ευημερία. Τι να πούμε. Ο Μητσοτάκης πέρα βρέχει. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, χαιρετάει. Σου λέει, έχω 3 χρόνια ακόμη. Από πού τα έχει τα 3 χρόνια. 41% υπερήχε, τώρα υπερέχει 27. Συνέχεια χάνει από αυτό το 27. Τώρα ζήτημα να είναι 20. Άρα και η πρωτιά είναι πλέον διαπραγματεύσιμη, αν είναι πρώτο κόμμα. Άρα τι υπερασπίζεται ο Μητσοτάκης, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, τώρα λέει, τα κυνηγάμε όλα. Κυνηγάμε όλα τα θέματα. Κυνηγάει το ένα, κυνηγάει τις φωτιές, κυνηγάει τις πυροσβεστικές, κυνηγάει... Λέει, έχει ο λαός, περιμένει από εμάς ο λαός. Πόσα χρόνια είσαι, 7 χρόνια, διάολο. Από πότε περιμένει από σένα ο λαός? Δηλαδή, αγωνίζεται να μας πείσει ότι περιμένει. Άμα περιμένει όντως ο λαός από σένα, κύριε Κυριακό, έπρεπε να πάρει στην κυβέρνηση 5-6 σοβαρά άτομα, σοβαρούς υπερκομματικούς, να αναλάβουν τα σημαντικά Υπουργεία Οικονομίας, Δημοσίων Έργων, να αναλάβουν αυτά τα... και όχι με δεξιά μούργα να θέλεις οι ίδιοι να συνεχίσουν να είναι υπουργοί. Δηλαδή με την ίδια μούργα τη δεξιά πιστεύεις ότι θα αποδώσεις? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος από αυτούς που είχες σε έκανε να αποδώσεις? Ο Σταϊκούρας, ο Θεοδωρικάκος? Ποιος έκανε για να πιστεύεις ότι τώρα πας καλά? Αυτοί όλοι είναι απλώς να διοικούν ένα τομέα και να εξηγούν τους λόγους γιατί πάμε κατά διαόλου. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος των περισσότερων υπουργών στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο ρόλος. Να μας εξηγούν γιατί δεν πάμε καλά και γιατί πάμε κατά διαόλου. Αυτό είναι η αποστολή των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τώρα λέει αγωνίζονται, ο Σταϊκούρας αγωνίζεται. Αγωνίζεται και ο Θεοδωρικάκος, αγωνίζεται και ο Χρυσογοίδης, αγωνίζεται... Βάλανε την Κακομοίρα την άλλη, τη Διαμαντοπούλου, στο Πασόκ, ότι αγωνίζεται και αυτή. Αυτή ήταν πάντα υπέρ του Καραμαλή, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Πάντα επρέσβευε το Πασόκ μαζί με την Νέα Δημοκρατία. Όπως η Νέα Δημοκρατία, έχει κι άλλους που είναι... και ο Βενιζέλος ουσιαστικά είναι με τη Νέα Δημοκρατία και ο Χρυσοχοΐδης είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι να κολυμπήσουν στην κολυμπήθρα της Νέας Δημοκρατίας. Μην έχετε αμφιβολίες. Έχουν φύγει από το κόμμα τους αυτοί για πολύ χρονικό διάστημα. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί,
και έχουν ακολουθήσει μία πορεία να δουν τι θα κάνουν. Κανένα κόμμα όμως δεν τους θέλει. Κανένα κόμμα δεν τους θέλει αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε όλοι ότι και γιατί όλοι εσείς που ψηφίσατε Βελόπουλο είχατε θυχτεί κυρίως που πήγε και έβαλε το γάμο ομοφιλοφίλων ο Μητσοτάκης. Από αυτό δεν θυχθήκατε περισσότερο. Ωραία. Και ψηφίζοντας το Βελόπουλο πιστεύετε ότι επανέρχεται ο γάμος ο κανονικός. Αυτά είναι τεχνάσματα του Βελόπουλου για να βρει μια δυναμία στο πολιτικό σύστημα. Όλο αυτό, σε όλες τις ομιλίες κατηγορούσε το Μητσοτάκη, αλλά δεν είχε και τίποτα. Έλεγε ότι πιστεύετε ότι ο Βελόπουλος θα καταργήσει το γάμο ομοφιλοφίλων. Αυτό πιστεύετε. Τέλος πάντων. Το γάμο ομοφιλοφίλων μπορούμε να τον καταργήσουμε εμείς της Ένωσης Κεντρών, γιατί είμαστε αληθινά αυθεντικοί υπέρ των Χριστών ηθών, τα Χριστά ήθη, υπέρ των Χριστών ηθών και υπέρ των ηθικών αξιών. Ο Βελόπουλος το κάνει μόνο για την ψήφο. Δηλαδή για να κλέψει την ψήφο και μετά θα σας λέει άρες μάρες κουκουνάρες. Όπως έλεγε σε εκείνους όλους το Άγιο Όρος ότι εμείς έχουμε αληφές για όλα. Αφού έχετε αληφές για όλους, όλα, γιατί δεν γίνεστε καλά μερικοί. Ο Βελόπουλος προβάλλει τις αληφές, αλλά κανένας δεν γίνεται καλά. Ο Βελόπουλος προβάλλει του Ιησού Χριστού τη διδασκαλία προς τους μαθητές, αλλά ξέρετε κανέναν να πιστεύει στους επιστολές του Βελόπουλου? Είναι δηλαδή μία περίπτωση ο Βελόπουλος να τραβάς τα μαλλιά σου. Εγώ τον έχω γνωρίσει και έκανε μεγάλες προσπάθειες για να με προσετεριστεί, αλλά δεν μπορούσα να πάω εγώ. Και δεν μπορούσα να πάω λόγω των ανορθοδόξων πιστεύω του. Είναι μη σοβαρά τα πιστεύω του κυρίου Βελόπουλου. Άλλοτε βρίζει τον Biden και είναι με τον Τραμπ. Άλλοτε πιστεύει ότι οι Ρώσοι θα έρθουν να μας σώσουν. Άλλοτε, δηλαδή, κάθε φορά και κάτι άλλο. Κάθε φορά και κάτι άλλο. Δεν είναι σταθερό σε κάτι. Τέλος πάντων, εγώ τον αφήνω σε εσάς την κρίση σας. Δεν τον κατηγορώ, γιατί μόνοι σας θέλω να καταλάβετε τι μέρος του λόγου είναι. Κουράστηκα πλέον να ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλο.
Είπα τη γνώμη μου και για τον Βελόπουλο, είπα για όλους. Ότι ο Βελόπουλος, άμα είναι να τον ψηφίσετε, καλύτερα να ρίξετε ένα πατσαβούρι στην κάλπη. Ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μπορεί ένας σοβαρός ψηφοφόρος να ψηφίσει πρόσωπο με τα πιστεύω αυτού του ανθρώπου. Να λέει ότι έχει πιστολές του Ιησού Χριστού, να λέει ότι τέλος πάντων είναι... Το τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός ή ότι θα έρθει ο Πούτιν να μας φυλάξει, όπως ο Πούτιν ανεμίχθηκε στη Γαλλία υπέρ της Λεπέν και την έκαψε τη Λεπέν. Η Λεπέν αν κάηκε, κάηκε από την τρέλα του Πούτιν. Νόμισε ο Πούτιν ότι μπορεί να αναμειχθεί οπουδήποτε και τα έκανε σαν τη μούρη του. Να ξέρετε. Δεν μπορείς να ανακατεύεσαι οπουδήποτε. Όπως επίσης θέλω να πω και για τον Μακρόν, ότι δεν είναι ο Μακρόν το σπουδαίο εκείνο πρόσωπο στη Γαλλία που ένωσε το λαό. Δεν είναι. Και αυτός είναι μεταξύ σχοινιού και παλουκιού. Άλλοι λένε είναι σοφός, άλλοι λένε είναι γελίος. Τώρα διαλέχτε με ποιον είναι. Ανέμειξε τη γυναίκα του περισσότερο του δέοντος, ανέμειξε τη γυναίκα του και τα έκανε κουβάρι. Νόμιζε και εκείνος ότι μπορεί παντού να ανακατεύεται σε Αγγλίες, σε Βρετανίες και λοιπά, αλλά ο Θεός δεν τον βοήθησε. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά αλλού. Εδώ λέει κάποιος κύριος ότι του FDB, ο ιδρυτής, ο Μπαϊρού, τον στηρίζει τον Μακρόν. Τον στηρίζει γιατί είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τι θα στήριζε. Σε ένα κράτος σαν τη Γαλλία, που υπάρχει η δεξιά, η αριστερά, το κέντρο και κάτι ριζοσπάστες, κάτι από εδώ από εκεί, τι θα στηρίζει ο Μπαϊρού. Θα στηρίζει τον Μακρόν. Και εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε ως Ελλάδα τον Μπαϊρού. Αλλά εμείς θέλουμε μία πιο έντονη παρουσία κατά δεξιάς και κατά αριστεράς. Γιατί το κόμμα του Μακρόν έχει διχαστεί, από ό,τι ξέρετε, στη Γαλλία. Η μισή του ζητούν να πάει με την αριστερά, η άλλη μισή του ζητούν να πάει με τη δεξιά. Και ουσιαστικά, ο σοβαρός αριθμός ψήφων που έλαβε ο Μακρόν πάει χαμένος. Γιατί όπου και να πάει, διαιρεί το κόμμα του στα δύο. Αξία θα είχε να πάει κάπου, αλλά να ακολουθήσει όλο το κόμμα του. Αυτό προϋπέθεται ανεξαρτησία λόγου
ανεξαρτησία έργων και μια καμπάνια πολύ πιο κεντρώα από ό,τι υπήρξε αυτή του Μακρόν. Τέλος πάντων. Είναι άλλες οι συνθήκες τώρα. Δεν μπορώ να ζητάω στη Γαλλία συνθήκες της Ελλάδος, γιατί είδατε στην Ελλάδα εμείς η Ένωση Κεντρών πώς τιμωρηθήκαμε από το λαό αντί να μας ψηφίσουν. Ακολουθήσαμε σωστή γραμμή, αλλά ο κόσμος δεν μας ψήφισε. Άρα προφανώς σε άλλα κράτη που πήραν κάποιο ποσοστό ψήφων κάνανε παιχνίδια πολιτικά και έτσι πήραν την ψήφο του κόσμου. Καταλάβατε τι είπα? Ψήφων το καταλάβατε. Το ξαναπώ. Ο δρόμος της Ένωσης Κεντρών ήταν απόλυτα κεντρώος. Και όμως μας αποδοκίμασε και η δεξιά πτέρυγα και η αριστερά στην Ελλάδα, η ψηφοφόροι εννοώ. Ενώ στην Γαλλία ο δρόμος του Μακρόν ήταν με ελιγμούς. Πήρε και από τους δεξιούς και από τους αριστερούς. Και τώρα δεν ξέρει πού να δώσει τη δύναμή του, δοθέντως ότι διχάζεται το κόμμα του. Αυτό είναι η τέχνη της πολιτικής, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα η τέχνη της πολιτικής. Όπως εμένα με ρωτούν πολλές φορές, με ρωτούν, μου λέει κύριε Λεβέντη, πού θα δώσετε, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους λέω ότι δεν μ' αρέσει ούτε το ένα κόμμα ούτε το άλλο. Άμα ήταν να μου άρεσε ένα από τα δύο θα πήγαινα μαζί τους. Αφού ακολούθησε ένα δύσκολο δρόμο ανεξαρτησίας, να πάω τώρα, τι νόημα έχει? Είμαστε κεντρώοι. Δεν θα μας υποχρεώσετε να πάμε ούτε με τη δεξιά, ούτε με την αριστερά. Όμως στο μυαλουδάκι κάποιων δημοσιογράφων δεν χωράει δρόμος μεσαίος. Δεν χωράει. Υπάρχουν μόνο οι δύο δρόμοι. Τους θυμάμαι και στη Βουλή. Ήταν οι δημοσιογράφοι πίσω στα πίσω δωμάτια της Βουλής, ήταν δημοσιογράφοι. Μας χαιρετούσαν και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Και πολεμούσανε, μας μιλούσαν και οι μεν και οι δε. Λέω, τι θέλετε από μας? Να έρθουμε μαζί σας? Δεν γίνεται. Εκείνο που μόνο μπορεί να γίνει είναι να μας εκτιμήσετε σαν κεντρώους και να έρθετε κοντά μας. Αν δεν θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιούν το χρήμα. Χρησιμοποιούν τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης. Και δεν είναι εύκολο να αποφεύγει κάθε κόμμα την επιρροή του. Δεν είναι εύκολο. Εμένα μου τηλεφωνούν οι διάφοροι δημοσιογράφοι που είναι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι του ΠΑΣΟΚ, άλλοι της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει? Λέω, από μένα τι θα γίνει? Εμείς είμαστε κεντρώοι. Δεν πάμε ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με το Κασελάκη, όπως λέγεται. Από μένα περιμένετε, εγώ περιμένω από εσάς πότε θα ελευθερωθείτε από αυτή τη μέγενη που σας έχει δεμένο το λαιμό. Δεν είναι δεμένα μόνο τα χέρια σας, είναι και ο λαιμός σας. Ασφιχτιάτε.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, ναι, ασφιχτιούμε, αλλά εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και πρέπει να είμαστε, για να επιβιώσουμε είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για να επιβιώσετε, αλλά εδώ βλέπω ότι ο Κασελάκης δεν σας πληρώνει, δεν έχει λεφτά. Άρα τι είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα βρει τα λεφτά. Πού θα βρει τα λεφτά. Μετά η Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται χορηγεί τα λεφτά που χρωστάει. Έχει πάρει 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το κράτος. Πότε θα τα δώσει τα λεφτά. Κάθονται δημοσιογράφοι και λένε πότε θα τα δώσει η Νέα Δημοκρατία, πότε θα τα δώσει το ΠΑΣΟΚ, πότε θα τα δώσει ο ένας ο άλλος. Γιατί δεν κάνετε μία συμφωνία. Δώστε τα πρώτα και μετά να συνεννοηθούμε μαζί σας. Τι συνεννόηση να κάνετε, κύριοι δημοσιογράφοι, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δύο είναι χρεοκοπημένοι. Και γιατί φταίμε εδώ σαν κοινωνία, είναι γιατί τους ανεχόμαστε, ενώ είναι χρεοκοπημένοι, τους ανεχόμαστε. Τέλος πάντων. Μετά πολλοί βιομηχανοί που χρωστάνε δάνεια, που κάνουν ότι αυτά τα δάνεια είναι τραπεζών. Ναι, τραπεζών είναι, αλλά είναι εθνική, Eurobank, είναι εμπορική, είναι συγκεκριμένες τράπεζες, Πειραιός. Λοιπόν, αυτοί τι γίνεται. Γιατί μιλάτε μόνο για τον Κασελάκη και δεν μιλάτε και για τον Μητσοτάκη. Λέει πότε θα τα δώσει ο Κασελάκης, πότε θα τα δώσει ο Μητσοτάκης. Ο Ανδρουλάκης πότε θα τα δώσει. Καταρχάς, ένα γενικό θέμα. Οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, γιατί δεν συνέρχονται όλοι και να πούν, αν δεν πληρώσετε όλοι οι διαβολεμένοι των κομμάτων, πάβετε να είστε πολιτικά όντα. Σας αφαιρείτε το δικαίωμα να ασχολείστε με την πολιτική. Τι θέλει να ασχολείται ο Κασελάκης με την πολιτική, αφού λέει δεν έχει λεφτά. Τι θέλει και ασχολείται ο Ανδρουλάκης με την πολιτική, που ο πατέρας του έχει γεμίσει όλους τους φίλους του η μύτη με δάνεια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ανεβαίνουν στην ηγεσία ενός κόμματος για να γεμίσουν με λεφτά τους συμμετέρους και μετά να λένε δεν γίνεται να πληρώσετε αφού χρωστάτε. Τέλος πάντων, εγώ μερικές φορές δεν καταλαβαίνω ποιος φταίει για το θέμα των κομμάτων. Φταίει αυτός που δεν πληρώνει στις τράπεζες, δηλαδή τα κόμματα, ή φταίνε οι τράπεζες που δίνουν στα κόμματα. Και οι δύο δεν φταίνε. Δηλαδή και η Πειραιώς έδωσε στα κόμματα, έτσι δεν είναι, και τα κόμματα που δεν κάνει απαιτητά τα λεφτά από την εμπορική, από όλες. Πώς θα γίνει. Πρέπει να γίνει μια συμφωνία κυρίων, οι μεν τράπεζες να αξιώσουν τα ποσά, τα δε κόμματα να δώσουν τα ποσά. Που να τα βρουν βέβαια. Γιατί όλοι ξέρουν να παίρνουν, αλλά δεν ξέρουν να δίνουν. Δεν ξέρω αυτό τι θα γίνει. Αυτό πιστεύω στο τέλος θα οδηγήσει σε πλήρη χρεοκοπία. Δηλαδή δεν υπάρχει λύση να πληρώσουν ούτε οι δεξιοί, ούτε οι πασοκτζίδες. Μόνο από την περιουσία σας εσείς οι δεξιοί, από τα σπίτια σας. Από τα σπίτια σας εσείς οι δεξιοί να αποφασίσετε να πληρώσετε του Μητσοτάκη τα χρέη. Και από τα σπίτια σας εσείς οι πασοκτζίδες του Ανδρουλάκη τα χρέη. Το ακούσατε. Είστε ωραίοι, είστε πασοκτζίδες. Ωραία. Θα κληθείτε στις τράπεζες να πληρώσετε κι εσείς. Δεν θα πληρώνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λεφτά, δεν έχει περιουσίες. Για να πάρει δάνειο από μια τράπεζα σημαίνει ότι δεν είχε λεφτά.
Το καταλάβατε. Το Πασόκ όταν έφτασε στο Ταμείο της Τράπεζας δεν είχε λεφτά. Τώρα θα αναλάβετε εσείς ο κόσμος. Οι ψηφοφόροι που ξέρετε να ζητάτε ρουσφέτια, εσείς που ξέρετε να πηγαίνετε και να λέτε βάλε μου στη ΔΕΗ, βάλε μου στην αστυνομία, βάλε μου εσείς όλοι να ξεβρακωθείτε να πληρώσετε τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι περιμένετε. Να δούμε ποιος θα παρουσιαστεί, λέει, να πληρώσει. Ο πρίγκιπας του Κατάρ, της Καϊλή τα λεφτά, ποιος θα πληρώσει. Με την Καϊλή τι έγινε. Δώσανε κάποια λεφτά στο σπίτι της Καϊλή. Ποιανού είναι τα λεφτά. Του πρίγκιπα. Γιατί δεν βουτάνε και τον πρίγκιπα να του κόψουν τον κόλο, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Μόνο έτσι θα... Δηλαδή μπορεί ο πρίγκιπας να δίνει τα λεφτά οπουδήποτε και να αναστατώνει τα κράτη. Η Καϊλή λέει θέλει να ανακατευτεί πάλι με την πολιτική. Δεν είναι πολλά αυτά που μας έκανε, θα έχει κι άλλα. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει κι άλλα στη σκέψη της να κάνει στην Ελλάδα. Έχει κι άλλα. Τέλος πάντων, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Εγώ σας είπα, του Πασόκ οι ψηφοφόροι θα τους βάλουμε να ψηφίσουν, να πληρώσουν τα χρέη του Πασόκ. Και της Νέας Δημοκρατίας, οι φανατικοί αυτοί που λένε ζήτω η Νέα Δημοκρατία, να πληρώσουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ηθικό. Εγώ αν είχα χρέη, να υποχρεούνται να πληρώσουν όσοι με αγαπούνε. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όταν ένα κόμμα προξενήσει χρέη, δεν πρέπει να πληρώνει οπαδοί. Ή θέλετε να προξενούμε χρέη και να μην πληρώνει κανένας. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπου εδώ θα τελειώσει για σήμερα η εκπομπή. Έχουν πολλά ακόμη να πούμε. Κάντε υπομονή, πηγαίνετε και μερικές διακοπές. Όσοι είστε κοντά εδώ στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε μερικές διακοπές να ηρεμήσετε, γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν... αποφορτίσαμε τις μπαταρίες μας, πήγαμε απευθείας από τις εκλογές, απευθείας σε μια κατάσταση ενεργού ηφαιστείου πάλι. Δεν πήραμε λίγο ηρεμία και αδράνεια. Τέλος πάντων, εκείνο το άλλο βλέπω ότι ο Εδένδιας με τη φρεγάτα ψαρά πάει και λέει εμείς λέει ρίχνουμε τα ντρόν. Εύχομαι πάντα να είναι έτσι κύριε Εδένδια, γιατί υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Να ρίξουν κάποια βλήματα στις φρεγάτες και να είναι το αποτέλεσμα οδυνηρό. Δεν το εύχομαι βέβαια αυτό, το απεύχομαι να είναι οδυνηρό, αλλά σε ένα πόλεμο και η εκδοχή αυτή είναι αναμενόμενη. Δεν ξέρω. Αυτή η ανάμιξη της Ελλάδος με την Ουκρανία είναι μια ανάμιξη
που έχει και προβληματισμό. Έχει και προβληματισμό. Από ό,τι είδατε, η Ρωσία βαράει ορθοπαιδικούς σταθμούς στο Κίεβο, σκοτώνει αμάχους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει. Είναι σαν βεντέτα. Και πάλι καλά που έχει θύματα σχετικά που μετρώνται από τις δύο πλευρές. Δεν έχει δεν έχει τον τεράστιο αριθμό θυμάτων. Αλλά άνθρωποι είναι και πεθαίνοντας δημιουργούν πένθη, εθνικά πένθη και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω, εύχομαι η Ελλάδα να μην μπλέξει παραπάνω. Δεν μπορώ να το οριοθετήσω πού μπορεί να φτάσει η ιστορία αυτή με το Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Όπως η Ρωσία επενέβηκε για τις γαλλικές εκλογές και δεν ελήφθη υπόψη καν. Δηλαδή, δεν είναι... Δεν είναι το κλίμα κατάλληλο αυτή τη στιγμή για παραλληλισμούς. Η Ρωσία δεν οπισθοχωρεί με τίποτα. Δεν την νοιάζει πόσα θύματα έχει. Ας ευχηθούμε ο πόλεμος σύντομα να τελειώσει. Γιατί ήδη έχει αρχίσει και δημιουργεί παράλληλες πληγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πέριξ χωρών. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πολλοί από εσάς που βρίσκεστε στην αίθουσα αυτή, το 1974 ψηφίσατε άλλα κόμματα, όχι το ΠΑΣΟΚ. Μετά σας έφερε κοντά στο ΠΑΣΟΚ η εξουσία. Να σας πω λοιπόν ότι με αγωνία το 1974, επειδή είχα μεγάλη φιλία και συγγένεια με τον Γρηγόρη Κασιμάτη, τρέχαμε στα εκλογικά τμήματα για να βάλουμε το ΠΑΣΟΚ με όσο καλύτερο ποσοστό μπορούσαμε στη Βουλή. Τότε το ΠΑΣΟΚ το λέγανε μαρξιστικό κόμμα. Και εγώ, επειδή είχα φωτογραφίες στο αυτοκίνητο, μου λέγανε να το βάζω σε πάρκινγκ, μην το σπάσουνε. Από τη σημερινή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θυμάμαι τον πατέρα της που τον επισκέφτηκα στο Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε μία ειλικρινή συζήτηση, δεν είχε αρρωστήσει ακόμη. Το θυμάμαι ότι ήταν καθόλου υγιής. Και μου είπε ένα χαρακτηριστικό πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ότι έκανα 360 κέντρα υγείας και δεν μπορούσα τότε που τα προγραμμάτιζα να υπολογίσω ότι δεν θα δέχονται οι γιατροί να τα στελεχώσουν. Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους
δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο Πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μη βρει λεφτά και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο. Παρακαλώ. Ο κύριος Σημίτης μας έβαλε στο ευρώ. Ελπίζω να μην θέλετε μια ομιλία σαν του Καραθανασόπουλου ή σαν του Μητσοτάκη να χαϊδεύει αυτιά. Πιστεύω ότι η αυτοκριτική στα δημοκρατικά κόμματα είναι το πολυτιμότερο πράγμα. Εκτός αν δεν σας αρέσει. Παρακαλώ. Και θέλετε να πω, μπράβο σας, καλές επιτυχίες. Δεν πιστεύω να θέλετε τέτοιο πράγμα. Ο κύριος Σημίτης έβαλε τη χώρα στο ευρώ, αλλά δεν προσπάθησε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Την άφησε τη χώρα χωρίς μεταρρυθμίσεις. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις ακόμη τώρα είναι απραγματοποιητές. Γιατί το πολιτικό σύστημα ήταν απρόθυμο. Απαιτούν θυσίες οι μεταρρυθμίσεις. Μας χωρίζει επίσης από την Ένωση Κεντρών και το ΠΑΣΟΚ η απλή αναλογική. Εγώ την ψήφισα την απλή αναλογική, όχι γιατί την έφερε ο Τσίπρας, αλλά γιατί είναι 40 χρόνια η πεποίθησή μου. Και είδα στο ΠΑΣΟΚ να έχετε θέσεις υπέρ του να υπάρχει μπόνους, 30 έδρες, να μετριάσουμε λίγο, λέει, τον μπόνους. Υπέρ της κυβερνησιμότητας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, μίλησε για κυβερνησιμότητα. Η αναλογικότητα, λέει, σε σχέση με την κυβερνησιμότητα. Η αναλογικότητα είναι η ισότητα της λαϊκής, η ισοτιμία της λαϊκής ετιμιγορίας και η κυβερνησιμότητα είναι τα μπόνους που ζητάνε για να εγκαθίστανται στην εξουσία. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μας χωρίζει. Διότι οραματίζομαι μια Ελλάδα με συμμαχικές κυβερνήσεις, μια Ελλάδα με συλλογικές αποφάσεις και με συνεννόηση. Και τη συνεννόηση εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης, δεν τη θέλω όταν βουλιάζει το καράβι. Την θέλω πάντα, τη συνεννόηση. Είναι ένα προσόν χρήσιμο στην Ελλάδα η συνεννόηση. Όχι μόνο όταν βουλιάζει το καράβι, τότε την επικαλούνται οι περισσότεροι. Ο λόγος της κυρίας Γεννηματά περιείχε πολλά συνθήματα, λες και έπασχε για χειροκρότημα. Με συγχωρείτε. Δημοκρατία, παρακαλώ, λαϊκή συμμετοχή, αυτά ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου τα συνθήματα. Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε 15-20 χρόνια. Ακόμη είναι στόχος αυτά. Για φανταστείτε, μετά κυβέρνηση πολλών ετών, ακόμη αυτά είναι ανεκπλήρωτα. Αυτό είναι μια ομολογία ότι ακόμη είμαστε στο μηδέν. Λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι, σας, κύριε εδώ Πρόεδρε, δεν ήρθα να με χειροκροτήσετε. Μην στενοχωρήσετε. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε φιλόξενο κόμμα, κύριε Ακούστηκε, Πρόεδρε. Ακούστηκε, ασφαλώς φιλόξενο και γι' αυτό. Και εγώ είμαι άνθρωπος που ακούω όλη μέρα αντιθέτους να μιλάνε. Άκουσα μία άποψη ότι τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ οφείλεται, από πολύ υψηλά ακούστηκε αυτή η άποψη πριν από 2-3 ημέρες, σε ραδιοφωνική εκπομπή. Τι να κάνουμε, όλη η Ελλάδα δανειζόταν και το ΠΑΣΟΚ. Μοιραίο, λέει. Όλη η Ελλάδα τότε δανειζόταν. Έτσι εξηγούν κάποιοι τα δάνεια.